επανερχόμενος στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι ήδη μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμεινο και παρά τα πολλά εμπόδια που επιχειρούν καθημερινά να μας βάλουν οι παράγοντες της εξοδρόμησης, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται μόνο, αν θέλετε, από τον πολιτικό χώρο. Δυστυχώς, βεβαίως, η σημερινή αντιπολίτευση είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της τακτικής. Της τακτικής να δημιουργούμε εμπόδια στο έργο της διοίκησης. Καταφέραμε πολλά και εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να βοηθήσουμε τον Δήμο μας, να βοηθήσουμε τους δημότες μας να επανέλθουμε ξανά, να επιτύχουμε τον πρώτο στόχο, ο οποίος είναι η επιβίωση, και ο δεύτερος είναι η επανεκκίνηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το κάνουμε λοιπόν αυτό παρόλο στις συμπυξώδεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία αναφορά σε αυτό το οποίο ταλαιπώρησε εμένα προσωπικά το προηγούμενο διάστημα. Δεν θα μπω στη λογική να σας παραθέσω τον αριθμό των μηνύσεων, των αγωγών και των καταγγελιών που έχω υποστεί από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και όχι γιατί έχω κάποιον λόγο να μην το κάνω, αλλά γιατί είναι τόσες πολλές και τόσο ανόητες κάποιες από αυτές, στις οποίες θα κουράσουμε τον κόσμο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι μου έχει γίνει αγωγή για το ποσό των 80.000 ευρώ, διότι προξένησα πρόβλημα υγείας σε συγκεκριμένο άνθρωπο, με τη συμπεριφορά μου, επειδή του ασκούσα κριτική. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμβαίνουν πουθενά. Αλλά εδώ υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων η οποία επιθυμεί την προσωπική, πολιτική, ηθική και οικονομική μου εξόδωση. Σε όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών προκειμένου να σταματήσει ουσιαστικά αυτό το σημαντικό, το σπουδαίο σε κάποιες περιπτώσεις έργο που επιτέλει στο Δήμο σας, έχω να πω ότι τα έβαλα με λάθος άνθρωπο. Και επειδή νόμιζαν κάποιοι άνθρωποι ότι θα μπορέσουν να με κάμψουν με τακτικές οι οποίες είναι τελείως ξένες προς εμένα, ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι γνωστός δικηγόρος της Νάουσας, ο οποίος ασκεί το άθλημα του παραγωγισμού και είναι ενεργότερο στα social media, με προσέγγισε, εμένα και την ομάδα των νομικών μου, προκειμένου να μεσολαβήσει για να υπάρξει συμβιβασμός της υπόθεσης αυτής της οποίας έχω εγώ και θα σας αναλύσω στην πορεία το τι αφορά, με υπόθεση που αφορά μέλη της προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου και η οποία αυτή τη στιγμή εκκρεμεί σε ποινικό επίπεδο και πρόκειται να δικαστεί στο προσεχές διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται ποτέ για το, αν θέλετε, προσωπικό μου συμφέρον να παραβώ τον όρκο μου για να μην επιτελέσω το καθήκον. Το γεγονός ότι αρνήθηκα είναι αποτέλεσμα του μένους, είναι, αν θέλετε, εξηγεί το μένος με το οποίο αντιμετωπίζουμε από τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα ανθρώπων όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για να πούμε λίγο και δύο πράγματα επί της επίμαχης δίκης. Αυτό για το οποίο λοιπόν κατηγορήθηκα και καταδικάστηκα σε 3 μήνες φυλάκισης είναι η έκδοση μιας άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό λοιπόν το γεγονός σε καμία περίπτωση, και γι' αυτό η αντίδρασή μου και σε πρώτο βαθμό μετά το τεράστιο
Το εγκληματικό λάθος της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Αμυθέσια Αργία ήταν απολύτως έντονη, διότι εδώ έχουν γίνει θαύματα. Πουθενά από την δικαστική απόφαση και πουθενά από, από τα όσα προβλέπει ο νόμος δεν προέκυπτε ο συνδυασμός των παραγόντων εκείνων που θα μπορούσε να μεθέσουν σε αργία. Ήταν μια απολύτως άδικη, προβληματική απόφαση η οποία πραγματικά ερχόταν από άλλες εποχές. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο και να τον κατευθύνουν με τρόπο που εξυπηρετεί τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, τα δικά τους ταπεινά κίνητρα και ταυτόχρονα να έρχονται σε αντίθεση με την λαϊκή εντολή. Να, αυτό το οποίο προσπαθούν ορισμένοι να κάνουν είναι να επιδιώξουν έναν δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο, ο οποίος έχασε τις εκλογές του 2019, πήγε με αξιοπρέπεια στο σπίτι και στη δουλειά του και επανήλθε και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό, να ξέρετε, έχει συμβεί ελάχιστες φορές σε αυτή τη χώρα. Να υπάρξει κάποιος ο οποίος να έχει χάσει και να επανέλθει. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και την πρώτη φορά που εκλέχτηκα επιτέλεσα με υψηλό αίσθημα ευθύνης το καθήκον μου, έβαλε αυτούς τους ανθρώπους απέναντί μου. Κάποιοι λοιπόν, θεωρώ, βλέποντας και τη δίκη παροδία η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα στις 26 έκτου, μιλάμε για μια δίκη η οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελεί προϊόν διδασκαλίας σε αποφύτους της νομικής επιστήμης για το πώς δεν πρέπει να είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είχε ως αποτέλεσμα, θεωρώ, να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έρχονται με τρόπο ο οποίος είναι εκτός της λογικής της πολιτικής αντιπαράθεσης, να προσπαθούν έναν δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο να το θέσουν εκτός της, εκτός της θέσης του. Εγώ λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους διαμηνύω αυτό που τους είπα και δεν το κατάλαβα. Ότι προσπάθησαν να με θάψουν, αλλά δεν κατάλαβαν ότι είμαι σπόρος. Δεν πτώουμε, τους προκαλώ να συνεχίσουν σε αυτόν τον ρυθμό, αφού δεν αντιλαμβάνονται την ζημία την οποία κάνουν στον τόπο, διότι το πρόβλημα για αυτούς μπορεί να είναι ο Κουτσογιάννης, αλλά εδώ η συμπεριφορά τους είναι καταστρεπτική για τον τόπο. Και καλό είναι να καταλαβαίνουμε τα μηνύματα που μας δίνει ο κόσμος. Κάποιος τους έθεσε οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και έτσι και εκεί πρέπει να παραμείνουν. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι παρά αυτή την τάνια προσπάθεια την οποία κάνουν να με εξοντώσουν, θα συνεχίσω να είμαι παρόν, είμαι παρόν, δουλεύω νυχθημερών για αυτό που αγαπώ, για τον Δήμο, για τους Δημότες, για τους ανθρώπους που επιμένουν να βρίσκονται στην άωσα στον Δήμο μας, να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Με αυτούς είμαι δίπλα, για αυτούς εργάζομαι, με αυτούς θα πορευτούμε. Και να είναι σίγουροι οι Δημότες της Νάουσας ότι το έργο το οποίο παράγεται και θα παραχθεί στο προσεχές διάστημα θα τους κάνει και θα μας κάνει όλους περήφανο. Αυτή η αγωγή για την δημιουργία βλαβών υγείας αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο επιστημονικά, ότι η κριτική προκαλεί βλάβες στην υγεία του και του στελέχους που τη δέχεται. Κύριε, προφανώς αντιλαμβάνεστε, ο καθένας κρίνεται από τα γραφόμενά του και από τις πράξεις. Αυτό το οποίο μόνο μπορώ να πω εγώ είναι ότι αν η κριτική η οποία
είναι νομίζω συστατικό προϊόν της πολιτικής δραστηριότητας. Προκαλούσε τέτοια ζητήματα. Τότε αυτό το οποίο έχω υποστεί εγώ από αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε σήμερα να είμαι κάπου αλλού. Βασικά θα ήμουν ανάμεσά σας. Με τόσο κυνηγητό, με τόσο πόλεμο, με τόση εχθρότητα και με τόσο μένος εναντίον. Αντιλαμβάνεστε, σας το ανέφερα μόνο και μόνο, διότι κάποια στιγμή, ξέρετε, επέλεξα στην προηγούμενη θητεία μου και επέλεξα αυτό το διάστημα να μην μιλάω. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που ξέρουν τι έχω υποστεί όλο αυτό το διάστημα και τι έχω υποστεί αδίκως. Με έχουν σειρά τρεις φορές στα δικαστήρια, έχω αθωωθεί στο σύνολο των δικαστηρίων σχεδόν. Αυτό το τελευταίο μένει, το οποίο θα το κερδίσω και αυτό. Έτσι. Ήδη μία φορά ο Άγιος Πάγος ανέπεμψε την υπόθεση, θα την ανέπεμψει ξανά. Και ταυτόχρονα εκκρεμεί σε αυτό το κομμάτι και η προσφυγή μου σωστέ. Δεν πτώμε, θα τους κερδίσω όπως τους κέρδισα εκεί που ήταν το σημαντικότερο, στις εκλογές. Υπάρχει δηλαδή νέα προσφυγή στην τελευταία απόφαση? Όχι, μιλάω για αυτά τα οποία έχουν διαμορφωθεί ήδη. Η νέα απόφαση δεν έχει γραφεί, δεν την γνωρίζω, δεν την γνωρίζω ακόμη.